Ένα χαρακτηριστικό του γονέα που σε κακοποίησε είναι ότι όταν ήσουν παιδί, αντί να φροντίζει τις ανάγκες σου, συνέχεια σε κατηγορούσε. Ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος του παιδιού χρειάζεται πάρα πολύ φροντίδα και υποστήριξη, όχι ψεύτικη, όχι με λόγια που δεν ισχύουν, για να ανθίσει. Ας πούμε ότι ήσουν ένα παιδί που μεγάλωνε με πάρα πολλές ελπίδες και πάρα πολλές ανάγκες να μιλήσει, να συζητήσει και να μοιραστεί αγωνίες και απορίες. Ο τραυματισμένος από τη δική του ιστορία, κακοποιητικός γονέας, σε σταματούσε. Δεν το άντεχε αυτό. Ήθελε τη σιωπή γιατί μέσα στο κεφάλι του γινότανε χαμός. Έκανε παιδιά χωρίς να ξέρει ότι δεν μπορεί να στηρίξει παιδιά και αφοσιώθηκε σε ψεύτικες αξίες, όπως τι θα πει ο κόσμος και πώς θα περάσει στις Πανελλήνιες μόνο και μόνο για να έχει να δείχνει ότι τα κατάφερε. Δεν είναι αυτά όμως που χρειαζόσουν. Χρειαζόσουν να σε ακούσουν. Χρειαζόσουν να σου στηρίξουν τις ανασφάλειες που γεννήθηκαν από τον παιδικό εγκέφαλο, γιατί δεν ήξερες την αξία σου και τις δυνάμεις σου. Χρειαζόσουν αποκούμπι όταν τρόμαζες. Χρειαζόσουν να μιλήσεις. Κι όμως, σε έδιωχναν και έκοβαν κάθε γέφυρα. Αποτέλεσμα είναι να έχεις μεγαλώσει σαν ενήλικας που πλέον έχει αποκτήσει εθισμούς, που γίνεται χαμός μέσα στο κεφάλι σου και που νομίζεις ότι δεν αξίζεις και ότι δεν θα τα καταφέρεις. Και συνεχίζεις και αναζητάς στο φαγητό τη λύση ή στα περισσότερα χρήματα. Τίποτε από αυτά, ακόμα κι αν έρθουν τα περισσότερα χρήματα, ακόμα κι αν φας όλα τα φαγητά του κόσμου, τίποτε από όλα αυτά δεν θα γαλινέψει την ψυχή σου. Αυτό που χρειάζεσαι είναι να κουμπίσεις, γιατί παραμένουν ζωντανές οι ανάγκες σου. Και προσπαθείς να το βρεις σε ενήλικες, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνεις, οι ενήλικες που διαλέγεις είναι το ίδιο τραυματισμένοι. Αν αντέξεις τη σιωπή και δεν την περάσεις για μοναξιά και δεν της δώσεις μαύρο χρώμα λόγω κατάθλιψης και φοβερού πόνου, σιγά σιγά θα ανακαλύψεις δυνάμεις μέσα σου απίστευτες. Θα ανακαλύψεις αλήθειες που δεν ήξερες και θα ανακαλύψεις ότι αξίζεις. Πάντα αξίζεις.